Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά και να έχει ξεκινήσει για σας το Σάββατο, έτσι όμορφα και ωραία. Δεν έχω δει και τον καιρό, αν και άκουσα ότι κάτι χαλάει από εβδομάδα, ότι θα έχει πιο πολλά κρύα. Τέλος παντών, όχι ότι εμένα με χαλάει αυτό, ίσα ίσα που μου αρέσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει βέβαια το τζινάκι μου και αυτό το υπερτέλειο παλτό που με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές. Έχει γεμίσει το inbox με ερωτήσεις για αυτό το παλτό, αλλά και στο email μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Σήμερα θα σας πω, σήμερα ήρθε η μέρα να σας πω από πού το έχω πάρει, να σας πω λίγο και την ιστορία του και να σας πω λίγο και κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ σε ενδιαφέρεστε γι' αυτό, γιατί όταν σας είχα μιλήσει για το βίντεο ανακύκλωσης, ότι έχω ξεκινήσει ανακύκλωση, πάρα πολλές μου στείλατε μήνυμα και μου είπατε ότι χαίρεστε πολύ που ξεκίνησα κι εγώ ανακύκλωση και μου είπατε πόσα χρόνια κάνετε και γενικότερα ότι κάνετε σε πάρα πολλά πράγματα ανακύκλωση κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτό εδώ το παλτό θα έχετε παρατηρήσει ότι εγώ γενικότερα φορώ πάρα πολλά μπλουζάκια με αυτά εδώ πέρα τα κουμπάκια που είναι έτσι αυτό το στυλ το βασιλικό. Λοιπόν, αυτό εδώ το παλτό έχω την εντύπωση ότι ήταν πέρσι έτσι τέτοια εποχή που το είχα πετύχει στο e-shop του Zara και λέω τι παλτουδάρα είναι αυτή, τι θέλω, μπαίνω να την παραγγείλω αυτή την παλτουδάρα, δεν υπήρχε το νούμερό μου, το large, πουθενά. Περίμενα λίγο μπας και ξανάρθει, περίμενα, έψαξα σε καταστήματα μήπως το βρω πουθενά και μου είχε γίνει αιμονή το συγκεκριμένο παλτό μέχρι που πέρασε ένα διάστημα και απλά το ξέχασα. Και πριν λίγους μήνες έμαθα για το e-shop remixshop.com. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα με χιλιάδες κομμάτια, όπου εκεί είτε θα βρείτε outlet ρούχα είτε second hand. Λοιπόν, και έτσι όπως έψαχνα μέσα εκεί να δω τι ρούχα έχει που μπορώ να πάρω για να σας τα παρουσιάσω, πέτυχα το παλτό σε large, στο νούμερό μου δηλαδή, το παλτό αυτό που έψαχνα πέρσι. Παιδιά, είναι απίστευτο, ήταν καρμικό, με ήθελε, το ήθελα. Παρόλο που το είχα ξεχάσει, είχε βγει εντελώς από το μυαλό μου, μόλις το είδα, έπαθα πλάκα. Και υπήρχε ένα κομμάτι στο large και το πήρα, εννοείται, και είναι τέλειο. Λοιπόν, θα σας δείξω και άλλα ρούχα που φοράω από μέσα από το remix, γιατί πήρα πρώτα το παλτό και μετά πήρα το τζιν αυτό και το μπλουζάκι που φοράω. Ήθελα να σας τα δείξω όλα έτσι μαζεμένα. Ήθελα έτσι να έχω πρώτα και μια άποψη για το κατάστημα και είδα πάρα πολύ θετικά σχόλια κλπ. Κλπ. Και εντάξει, πάμε λίγο να καθίσουμε πριν φύγω να σας πω δύο λόγια για το remix. Καθίστε να σας δείξω και τα μέσα, δεν σας τα έδειξα, μισό λεπτάκι. Τζινάκι H&M από τα outlet. Και second hand, εννοείται ότι αυτά αποστηρώνονται, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται νομίζω να σας το πω, ειδικά εσείς που κάνετε ανακύκλωση και σας αρέσει να παίρνετε τη second hand ρούχα, το γνωρίζετε. Σας θυμίζει κάτι το μπλουζάκι? Είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που σας έδειξα πριν λίγες μέρες ότι πήρα για τη βαφτιστήρα μου, που έχει έτσι εδώ τα ιδιαίτερα μανίκια στους ώμους και αυτά τα μπιλάκια, να το πω εδώ έτσι, πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε outlet. Second hand. Απλά έρχονται σε τέλεια κατάσταση, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το μπλουζάκι, η κοπέλα που το είχε πριν από μένα, δεν πρέπει να το φόρεσε ποτέ της. Ήρθα εδώ που έχω και καλό φωτισμό να σας μιλήσω έτσι λίγο για το remix, αλλά να σας πω ότι έβαλα τα κοκαλάκια μου τελικά, αυτά που σας έλεγα προχθές από τη μία πλευρά και όχι και από τις δύο, το δοκίμασα αλλά δεν μου πήγαινε. Οπότε προτίμησα από τη μία. Λοιπόν, πάμε να σας πω για remix, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλες εσείς που ανακάλυψα όταν σας μίλησα για την ανακύκλωση που έχω ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, θα ενδιαφέρεστε γι' αυτό, γιατί είδα πάρα πολλά και νεαρά κορίτσια τα οποία είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω στο θέμα ανακύκλωσης κλπ. Κλπ. Οπότε είναι κάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, γιατί μου έχετε πει πολλές ότι παίρνετε είτε second hand ρούχα, είτε ανταλλάζετε, κάνετε ανταλλαγές κλπ. Κλπ. Οπότε το remix στην ουσία αυτή την επιλογή σου δίνει. Είναι ένα e-shop. Κοιτάξτε, έχει και εφαρμογή άμα θέλετε να μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Είναι ένα e-shop που έχει χιλιάδες ρούχα και έχει μέσα ρούχα είτε second hand είτε outlet. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να επιλέγετε. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπορείτε να πατήσετε το όλες τις μάρκες και να δείτε όλες τις μάρκες. Έχει και από πιο ακριβά brands, αλλά και από πιο οικονομικά. Το σπουδαίο σε αυτό το e-shop είναι ότι δεν ψάχνω απλά ρούχα, μπορώ και να πουλήσω ρούχα. Όπως πάρα πολλές από εσάς μου είχατε πει ότι δωρίζετε τα ρούχα σας στις φίλες σας ή σε γνωστές σας για να μην πάνε χαμένα και έτσι να ανακυκλώνεται η μόδα. Πάρα πολύ εύκολα και απλά μπορείς να μπεις, να έχεις ένα ρούχο εννοείται σε μια καλή κατάσταση και να το πουλήσεις το remix και κάποιος άλλος μετά θα το βρει όμορφο και θα το
το πάρει. Όπως εγώ με το μπλουζάκι και το παλιτό που έψαχνα απεγνωσμένα πέρσι. Αλλά με ήθελε, το ήθελα τόσο πολύ και ήταν καρμικό μας να βρεθούμε. Και επίσης κάτι πάρα πολύ όμορφο είναι ότι τρέχει μια καμπάνια Remix This Christmas σε αυτή την περίοδο, όπου παροτρύνει τους καταναλωτές να κάνουν ανακύκλωση αγοράζοντας από το Remix τα δωράκια για τα Χριστούγεννα, αλλά να γλιτώσουν και χρήματα, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι πάρα πολύ τέλειες. Είναι φανταστικές. Πάμε. Ωραία, σας χαιρετώ. Πάω να βάλω κάλτσες και παπούτσια και φύγαμε να πάμε έτσι να πάρουμε κάτι που ψάχνω. Και δεν βρήκα χθες και υπάρχει ένα κατάστημα που το έχει, αλλά είναι πολύ μακριά μας. Είναι στο River West. Θα πάω όμως. Και μετά θα πάμε στη μαμά του Κανάκη, η οποία γιορτάζει, να ευχηθούμε και να δώσουμε το δωράκι της. Και αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ήρθαμε στο River West, που σας είπα, για να πάρω κάτι για ένα κατάστημα που έχει μόνο εδώ. Και έχει κατάστημα Eco Deco, παιδιά. Και έχω πάθει πλάκα. Είναι το κατάστημα που σας είπα ότι είναι τα στολίδια και το δέντρο μου φέτος. Και έχει ένα υπερτέλειο κατάστημα στον πάνω-πάνω όροφο. Θα σας δείξω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Είναι ένα τεράστιο κατάστημα και έχει και ανοιχτά όλα και τα δέντρα και όλα τα στολίδια, τα πάντα. Μπορείς να έρθεις να τα δεις από κοντά, όπως και το δέντρο μας υπάρχει. Σας το έδειξα σε ένα από τα πλάνα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ένας χαμός. Αυτό τι όμορφο δέντρο. Δεν είναι στον αληθινό. Κοίτα τι ωραίο. Και μέσα και σαν κορμό. Δείτε τι ωραίο που είναι. Πραγματικά σαν αληθινό, όπως και αυτό εδώ. Θέλω να χαθώ μέσα στο δάσος. Εντάξει, είναι τέλεια. Δεν ήξερα ότι το River West έχει και ανοιχτό χώρο καταστημάτων. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε κάτω εδώ, περνάνε ριάκια. Και είναι υπερτέλεια για να έρθεις να περπατήσεις, να χαζέψεις. Εδώ πάμε κι εμείς κάτω τώρα να σας δείξω κι άλλα.
Upper West, ανεβείτε στον πάνω πάνω όροφο να πάτε στα Eco Deco. Θα νιώθετε κι εσείς και τα παιδιά σας ειδικά, λες και είσαστε στο χωριό του Άι Βασίλη. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και να μην ξεχάσετε να πάτε και από την καινούργια πτέρυγα του River West που λέγεται River West Open. Θα ακολουθείτε τις πινακίδες όπου λέει River West Open, θα πηγαίνετε προς τα εκεί. Είναι απίστευτος ο χώρος, πάρα πολύ ωραίος. Έχει συντριβάνια, έχει μια εκπληκτική παιδική χαρά. Δηλαδή, άμα πάτε με τα παιδιά σας να είστε προετοιμασμένοι, θα κάτσετε ώρες εκεί στην παιδική χαρά, γιατί είναι τέλεια. Ειδικά για πιο μεγάλα παιδάκια, γιατί τον Αλέξανδρο έχει κάποια παιχνίδια, όχι πάρα πολλά. Αλλά και μεγαλύτερα παιδάκια, έχει κάτι τσουλίθρες, φοβερές. Να το κάνετε μια μέρα που θα έχετε έτσι λίγο χρόνο να έρθετε. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό τώρα που είδα και τον κλειστό χώρο και τον ανοιχτό χώρο από πίσω, την παιδική χαρά, όλα αυτά νιώθω, παιδί, ότι είναι από τα πιο ωραία εμπορικά κέντρα. Νομίζω ότι είναι για το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο, γιατί μπορείς να συνδυάσεις τα πάντα, βρίσκεις τα πάντα, έχει και το IKEA δίπλα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε να έρθετε. River West είναι αυτό που είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Τι περιοχή είναι, τι πιάνει εδώ, Γαλαιό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι περιοχή πιάνει. Και επιτέλους επιστρέψαμε στο σπίτι. Ο Αλέξανδρος κοιμάται, γιατί κουράστηκε αρκετά, και εγώ καθάρισα μερικά μανταρινάκια και κάθομαι να ξεκινήσω λίγο την επεξεργασία όσο ο Αλέξανδρος κοιμάται και δεν μπορώ να μιλήσω πολύ άνετα. Έχω ανάψει το αγαπημένο μου κεράκι που μυρίζει σαν μέλο μακαρονάκι και έχω αφήσει εδώ μια κρέμα ματιών. Το βράδυ που κάθομαι και κάνω μοντάζ, βάζω, γιατί βλέπω τον μαύρο κύκλο με τόσο ξενύχτη αυτές τις μέρες να φτάνει πραγματικά στο πάτωμα. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Να σας δείξω και λίγο δεντράκι. Τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω να περάσουν, ρε παιδιά. Εδώ καθιστεί στη γωνίτσα μου. Παιδιά, αυτό το πουλαβεράκι είναι τέλειο, πάρα πολύ ζεστούλι. Για να μην το έχω βγάλει εγώ ακόμα και μέσα στο σπίτι, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ άνετο. Λοιπόν, αν και είναι αρκετά νωρίς, ο Αλέξανδρος τώρα μόλις ξύπνησε. Θα το κλείσω αρκετά νωρίς αυτό το βίντεο, να το επεξεργαστώ. Μπας και καταφέρω έστω το σημερινό βράδυ να κοιμηθώ νωρίτερα. Γιατί χθες, παρόλο που υπολόγιζα ότι θα κοιμηθώ νωρίτερα, κάτι έγινε με κάποια πλάνα στο χθεσινό βίντεο και τα έχασα, χάθηκαν. Έβαλα την μνήμη στον υπολογιστή και δεν μου διάβαζε τα μισά πλάνα από αυτά που τράβηξα και φρίκαρα. Τέλος πάντων, αγόρασα μια άλλη μνήμη. Γιατί δεν βλέπω να βγάζω το vlog μας καθαρό. Λοιπόν, αγαπημένο Yogi T, χαρούμενο και ωραίο με το ωραίο τα σχεδιάκια. Το νούμερο 10, ξεκινήσαμε τους διπλούς αριθμούς. Και για να δούμε, θα καθαρίσει. Ορίστε το τσαγάκι που βρήκα σήμερα. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη να το φτιάξω τώρα κιόλας, σας ζεστάνω νεράκι. Πάμε, NYX. Νούμερο 10, αύριο έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα, την οποία και περιμένω πώς και πώς. Born to Glow από NYX, ορίστε. Από Look Fantastic το νούμερο 10, παιδιά μου, το νούμερο 10, το αγαπημένο μου νούμερο 10, που έχει αυτό το υπερτέλειο κεράκι που σας λέω ότι μυρίζει όλο το κουτάκι του Look Fantastic σαν ένα όνειρο, σαν ένα παράδεισο, σαν μια φρεσκάδα. Τι να σας πω, σαν μια ποίηση που είπανε και στο, που έλεγε η Emily στο Emily in Paris, το οποίο, παιδιά, για Emily in Paris, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, είναι από τις πιο ωραίες σειρές που υπάρχει στο Netflix. Είναι μια σειρά η οποία παρακολούθησα πέρσι, πάρα πολύ σύντομα αφότου βγήκε και πριν καν γίνει τόσο γνωστή. Μη μου κουνάτε, σας παρακαλώ. Επίσης, το Emily in Paris βγήκε για το 2020, το άκουσα χθες στην τηλεόραση. Η σειρά του Netflix, η καλύτερη σειρά που την έχει δει πιο πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Και βγήκε και Οκτώβριο, βγήκε και τέλη Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Και στο Αλέξανδρο το κουτάκι, το νούμερο 10, το 10 το καλό, το οποίο πού είναι το βρε, παιδιά. Να το. Είναι τόσο κολλητά με το 4 που δεν μπορούσα να το δω. Έχει μέσα σιτάρι.
Ορίστε, θα το φτιάξουμε σιγά σιγά και την πρώτη τελευταία ημέρα του vlog μας θα φτιάξουμε και τη Φάτνη. Και λίγο πριν κλείσω, πέρα το ότι σας προτείνω να δείτε Emily in Paris όσοι δεν είδατε, γιατί 22 του μήνα βγαίνει και η δεύτερη σεζόν. Και εγώ έχω βάλει τώρα να ξαναδώ την πρώτη σεζόν, τόσο πολύ μου έχει αρέσει αυτή η σειρά. Θέλω να σας μιλήσω για αυτές εδώ τις βιταμίνες που με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές. Είναι από την εταιρεία Hairburst, είναι βιταμίνες για τα μαλλιά. Και περιέχουν μέσα πάρα πολλές βιταμίνες, βιοτίνη, σελήνιο, βιταμίνη α, β, 5, 6, 12, C, E, χαμός. Σας τις προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραίες, τις δοκιμάζω, τις πίνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι εκπληκτικές. Έχω την εντύπωση ότι πέρα το ότι τα μαλλιά μου μακραίνουν, δεν θα καθαρίσει, ορίστε, το ότι τα μαλλιά μου μακραίνουν πιο γρήγορα, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στη λάμψη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα που το λέμε, θα σας πάρω και μια βιταμινούλα. Έχουν και ωραία γεύση στις ζελεδάκια. Είναι σαν να τρώσω αυτά τα ζελεδάκια, τα Haribo. Κάτι τέτοιο. Αυτά, σας αφήνω πάνω να ζεστάνω νεράκι. Να βάλω στην κούπα το τσαγάκι μου. Το οποίο μυρίζει καταπληκτικά, αλλά πιο καταπληκτικά μυρίζει αυτό εδώ το κερί. Το οποίο ανυπομονούσα πώς και πώς να το ανοίξω. Και ορίστε ήρθε η μέρα. Γιατί φτάσαμε και στη 10η μέρα, έτσι. Μας μείνανε άλλες 16. Πω πω χαμός. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να μην λείψει κανένας. Γεια σας.